Το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 14ου Διεθνούς Φεστιβάλ Γιάννη Παπαϊωάννου Καβάλας 2013 που συνδιοργανώνουν ο Δήμος και το Δημοτικό Οδείο Καβάλας υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του μουσικολόγου και πιανίστα Γιώργου Ιούλιου Παπαδόπουλου παρουσίασαν με συνέντευξη τύπου οι συντελεστές της διοργάνωσης στον επιβατικό σταθμό του λιμανιού Απόστολος Παύλος. Κορονίδα των εκδηλώσεων θα αποτελέσει τον Γκαλά Όπερας Έτος Βέρντι, που θα πραγματοποιηθεί όπως και πέρσι στον πανέμορφο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων. Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που λειτουργεί αυτός ο θεσμός και φέτος είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί αφενός καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ με εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι πολύ χαμηλού μπάτζετ, αφετέρου τιμούμε τους καβαϊώτες καλλιτέχνες και θα φιλοξενήσουμε δύο πρώην μαθητές του Δημοτικού Οδείου Καβάλας, οι οποίοι θα έρθουν να συμμετάσχουν, να παίξουν στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Παπαϊωάννου. Πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι ένα φεστιβάλ του Βεληνικούς, του Φεστιβάλ Παπαϊωάννου, πρέπει να είναι υπερήφανο, εάν μπορεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, να φιλοξενεί μια κορυφαία ορχήστρα της χώρας. Πέρσι είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε σε ένα γκάλα όπερα στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το να έχουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ευκαιρία να απολαύσουμε την δεύτερη, όχι αξιολογικά, αλλά δεύτερη ισότιμη τουλάχιστον ορχήστρα, κρατική ορχήστρα της Ελλάδας, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και αυτό το οφείλουμε και φυσικά στο προφίλ που έχει το Φεστιβάλ Παπαϊωάννου, το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και βεβαίως την πολύ αρμονική συνεργασία που έχουμε και με το Φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω άρα από το τέλος. Στις 16 Αυγούστου θα απολαύσουμε την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης μαζί με δύο σπουδαίους Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες. Η Δήμητρα Θεοδοσίου και ο Δημήτρης Καβράκος που θα μας παρουσιάσουν γνωστές άριες του Βέρντι, γιατί φέτος το πρόγραμμα θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη μουσική του Ιταλού Μουσουργού, είναι ίσως οι σπουδαιότεροι Έλληνες τραγουδιστές αυτή τη στιγμή με διεθνή καριέρα. Μιλάμε για τη Μετροπόλιταν Όπερα, μιλάμε για τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, μιλάμε για τα σπουδαιότερα λυρικά θέατρα του κόσμου. Αυτοί οι δύο καλλιτέχνες λοιπόν με την καταπληκτική αυτή καριέρα θα έρθουν στον πολύ όμορφο και υποβλητικό χώρο των Φιλίππων για τις γνωστές άριες από όπερες του Βέρντι, ενώ η ορχήστρα θα πλαισιώσει αυτά τα έργα και με άλλα κομμάτια, ορχιστρικά κομμάτια του Ιταλού Μουσουργού. Διεύθυνση και πάλι της ορχήστρας από τον καλλιτεχνικό της διευθυντή, τον Αλέξανδρο Μιράτ, ο οποίος είναι ένας διαπρεπής αρχιμουσικός με πολύ σημαντική διεθνή εμπειρία. Με ένα σεμινάριο όπερας, αυτό που ονομάζουμε masterclass, δηλαδή ένα σεμινάριο τελειοποίησης. Μιλάμε για ένα σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε τραγουδιστές υψηλότερων τάξεων ή από φύτους. Θα έχουμε και πάλι κοντά μας τους δύο εξαίρετους συναδέλφους, τον κόντρατενόρο Άρη Χριστοφέλη και τον πολύ έμπειρο πιανίστα και βεβαίως συνοδό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τον Δημήτρη Γιάκα, οι οποίοι μαζί θα προσπαθήσουν να τελειοποιήσουν τους συμμετέχοντες. Αυτό το πάντρεμα των δύο καλλιτεχνών, των δύο παιδαγωγών, είναι πολύ σημαντικό και μοναδικό, μπορώ να πω, στα ελληνικά δεδομένα.